Ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Κοσμάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κοσμά. Καλησπέρα, φίλε, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Και συγχαρητήρια για την παραμονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Πρώτη φορά η Αγία Νάπα καταφέρνει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, έτσι, για δεύτερη σερή χρόνια. Οπωσδήποτε είναι μια ιστορική μέρα για μας, χθεσινή. Γιατί καταφέραμε μέσα από μεγάλη προσπάθεια με τα παιδιά και τη συνεργασία όλους που ήταν κοντά στην ομάδα, τη διοίκηση, τους φίλους του σωματείου, τον λιγοστό κόσμο που έχουμε, να κρατήσουμε αυτήν την ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Φαντάζομαι και το κλίμα στην ομάδα είναι πανηγυρικό πλέον, έτσι. Πήρε και επίσημο τρόπο. Βεβαίως είναι πανηγυρικό. Ήδη χθες μετά το παιχνίδι όλοι ξεβάσανε πανηγυρισμούς. Οι παίχτες είχαν έντονα τα συναισθήματα της χαράς, της ευτυχίας. Το βράδυ είχαμε μια έτσι εξόρμηση ομαδική. Το γλεντήσαμε, το διασκεδάσαμε, το χαρήκαμε. Πραγματικά είμαι χαρούμενος γιατί είδα τα παιδιά μετά από όλο αυτό το διάστημα να καρποφορούν οι κόποι τους και να γεύονται τη χαρά αυτή, να πετυχαίνουν ένα στόχο τον οποίο κανένας πραγματικά πολύ δεν πίστευε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή την ομάδα την είχαν καταδικάσει προπολού πάρα πολύ και στο τέλος τα παιδιά τους έχουν διαψεύσει. Είδα μάλλον το επιστέγανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι κάτι φαντάζομαι για τα επίπεδα της Αγία Νάπας, για τον προϋπολογισμό, κάτι το απίστευτο εκεί. Οπωσδήποτε. Και αυτό είναι που δίνει πιο μεγάλη αξία στη προσπάθεια που έχει γίνει από όλους, από τη διοίκηση, από τον κόσμο, από τους προσφαιριστές, το τεχνικό team. Πραγματικά είμαστε μια οικογένεια, όλοι ενωμένοι. Από την πρώτη στιγμή πολύ που πήγαμε κοντά στα παιδιά, είδαμε ότι είχαν χαμένη αυτοπεποίθηση, δεν είχαν πίστη στις δυνατότητες τους και στον τρόπο παιχνιδιού τους. Αναστήσαμε το ηθικό τους, τους δώσαμε την πίστη μας, τη μεταφέραμε, τους στρώξαμε με θετική ενέργεια, δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά καθημερινώς μέσα στις προπονήσεις μας για να βγάζουμε μια σωστή εικόνα. Και με την πάροδο του χρόνου ευτυχήσαμε να παίρνουμε βαθμούς. Και παρότι είμαστε μια ομάδα με, πιστεύω, το πιο χαμηλό μπάτζετ που είχε στην κατηγορία, δείξαμε έναν καλό πρόσωπο μέσα στο πρωτάθλημα και νιώθω ότι η δίκαια αυτή η ομάδα στο τέλος της ημέρας μένει στην πρώτη κατηγορία, πανάξια, γιατί εκμεταλλευτήκαμε κάποια παιχνίδια σημαντικότατα τα οποία πήραμε βαθμούς και μας έχουν φέρει σήμερα σε θέση να πανηγυρίζουν. Τώρα, κύριε Κοσμά, είστε ο προπονητής, γνωρίζετε την ομάδα απ' έξω και έναν καγωτά. Σε ποιο σημείο του πρωταθλήματος πιστέψατε ότι η ομάδα θα μπορούσε να πετύχει στο στόχο της? Να σου πω την αλήθεια, μπορεί, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις μου με την διοίκηση για να αναλάβω την ομάδα, όταν ήδη είχαν περάσει 6 αγώνες και η ομάδα είχε μόλις έναν βαθμό, πολλοί φίλοι γνωστοί μου είχαν τηλεφωνήσει και λέει, ρε Γιώργο, πού πας τώρα, σε αυτήν την ομάδα είναι καταδικασμένη. Όμως εγώ είχα δει την ομάδα 3-4 αγώνες προηγουμένως, είχα εντοπίσει ότι υπήρχαν καλοί παίχτες, υπήρχε ποιότητα. Πιστεύοντας τον τρόπο που εγώ θέλω να μεταδίδω και να παίξω το παιχνίδι αναλόγως με τον κάθε αντίπαλο, από την πρώτη στιγμή πραγματικά όλοι που πήγα στην ομάδα πίστευα, είχα την πίστη μέσα μου ότι μπορούσα να πετύχω κάτι καλό. Πού θα έφτανε δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή βέβαια να το γνωρίζω, όμως τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Από το πρώτο κιόλας παιχνίδι φέραμε ισοπαλία εκτός έδρας 2-2 με το Δερμπί. Αμέσως το επόμενο κερδίσαμε την Ομόνια στο Γασιμπή με 2-1 και στο επόμενο παιχνίδι ισοφαριστήκαμε από την ΑΕΣ ο Δάσος Μάκου μόλις το 94 λεπτό. Αυτά τα τρία αποτελέσματα είχαν δώσει φτερά, μπορώ να πω, στους παίχτες μου. Είχαν πιστέψει πλέον στα λόγια που τους είχαμε μπει, στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε. Και σίγουρα τους έδωσαν δύναμη για την δύσκολη συνέχεια, ώστε να
σταθούμε σωστά στα πόδια μας και να κοιτάζουμε τον κάθε αντίπαλο μέσα στα μάτια για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτή την πάρα πολύ δύσκολη αποστολή όπως εξελίχθη. Άιστε. Τώρα, φαντάζομαι ήδη οι πρώτες σκέψεις εν ώψη της νέας περίοδου έγιναν, έτσι. Εντάξει, για να μην ειλικρινείς, όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε συζητήσει καθόλου με την διοίκηση για το τι με λιγενέστε για το νέο πρωτάθλημα. Στο μυαλό μας ήταν όλους να εξασφαλίσουν την ομάδα και μαθηματικά για να ξέρουμε πού θα είμαστε, πού θα παίζουμε για να μπορούμε να είμαστε και πιο ξεκάθαροι με τις συνομιλίες μας. Σίγουρα τώρα που έφυγε νέα βάρος από εμάς, φεύγει η πίεση, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Τις επόμενες μέρες σίγουρα πολύ θα έχουμε συζητήσεις με τα παιδιά της διοίκησης. Πιστεύω είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, αν υπάρχει ικανοποίηση και από την πλευρά μας και από την διοίκηση. Θα καθίσω στο τραπέζι και αν όλα πάνε καλά, γιατί όχι, να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και να φτιαχτεί ξανά μια ανταγωνιστική ομάδα για μια πορεία. Φαντάζομαι εσείς ο ίδιος θα θέλατε χθες να τελειώνει αυτό το πράγμα, να γνωρίζετε που βάδιζετε. Οπωσδήποτε είναι καλό και για την ομάδα αλλά και σε προσωπικό επίπεδο να μπορείς να προγραμματίζεις έγκαιρα. Όμως υπάρχει χρόνος πολύ αρκετός. Λέω ότι τώρα είναι η στιγμή να χαρούμε λίγο, να ηρεμήσουμε κάποιες μέρες, να συνειδητοποιήσουν και οι παίχτες τι έχουν κάνει με αυτό που έχουν πετύχει, γιατί πραγματικά για μένα προσωπικά που είμαι προπονητής τους πιστεύω ότι έχουν κάνει ένα ποδοσφαιρικό άθλο εκεί που τους είχαν όλοι ξεγραμμένοι. Θυμηθείτε μόνο ότι τον Ιανουάριο αναγκαστήκαμε μετά από βαριές τιμωρίες σε έναν παιχνίδι και τη δική μου τιμωρία για 5 αγώνες να πουλήσουμε τον πρώτο μας σκόρερ για να μπορέσουμε να περάσουμε τα κριτήρια. Έφυγαν από την ομάδα 11 στον αριθμό ποδοσφαιριστές και πήραμε μόνο 4 και όλοι πίστεψαν ότι η Αγία Νάπα σήκωσε λευκή πετσέτα. Όμως εμείς δείξαμε χαρακτήρα μαζί με τους συνεργάτες μου, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, με τη διοίκηση, με τους παίχτες και συνεχίσαμε αυτή την προσπάθεια αν μπορείτε, που μας φέρνει σήμερα. Έτσι είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για το ότι μας έχουν δώσει οι παίχτες μας με τα αποτελέσματα που έχουν φέρει. Yes. Τώρα, απομένουν διαγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής περίοδου. Μέσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο στόχος ο δικός σας ποιος είναι, πώς θέλετε να παρουσιάσετε την ομάδα? Θα δώσετε χρόνο σε νεαρούς? Οπωσδήποτε είναι δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία πρέπει να τρωθούμε με την κάθε σοβαρότητα. Ανεξαρτήτως ότι έχουμε πετύχει το στόχο της παραμονής, πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί και σωστοί όπως σε όλα μας τα παιχνίδια. Ναι, θα δώσουμε κάποιες ευκαιρίες σε κάποια παιδιά τα οποία δικαιούνται να πάρουν κάποιο χρόνο, γιατί ήταν τόσο καιρό μαζί μας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν όπως θα ήθελα. Όμως θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στα δύο παιχνίδια για να πηγήσουμε ό,τι καλύτερο και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοσμά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια στην Αγία Νάβα. Εντάξει, έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Πλέον αναμένουμε τις εξελίξεις όσο αφορά στο αν θα συνεχίσετε εσείς και πώς θα προχωρήσει ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα σας. Να είστε καλά.